techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και μόλις παρέλαβα το Pixel 7 Pro και μαζί πήρα δώρο από το γερμανικό κατάστημα της Google το Google Pixel Watch στην έκδοση LTE. Υπάρχει και μια έκδοση Wi-Fi only, Bluetooth Wi-Fi. Εγώ έχω την 4G Bluetooth Wi-Fi. Δεν έχει καμία σχέση όμως, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς το LTE δεν λειτουργεί στο Pixel Watch, ώστε και χωρίς να έχεις δίπλα σου ή κοντά σου το κινητό να μπορείς να έχεις ακόμα και τηλεφωνικές κλήσεις και ειδοποιήσεις, τα πάντα ό,τι θα μπορούσες να κάνεις σε ένα μεγάλο βαθμό με το κινητό σου και το Pixel Watch. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να το αξιοποιήσω αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχα την ικανότητα, τη δυνατότητα μάλλον, όταν παρήγγειλα το κινητό, να έχω την έκδοση LTE, η οποία είναι και πιο ακριβή. Συγκεκριμένα στη Γερμανία κοστίζει 429 ευρώ το κινητό ρολόι, ενώ η Wi-Fi only με Bluetooth 379, γι' αυτό λοιπόν τσίμπησα το LTE. Να πω ότι το κινητό αυτό το αγόρασα με 899 ευρώ, είναι η έκδοση 12128, υπάρχει και μία ακόμα, η 12256, αυτές οι δύο είναι οι επιλογές που μπορείτε να έχετε στο Pixel 7 Pro, δεν δέχεται κάρτες μνήμης microSD και το απέκτησα σε αυτό το ενδιαφέρον φυστική χρώμα με το σαμπανιζέ αλουμίνιο. Πάντα μου αρέσει ότι καινούριο χρώμα βγάζουν οι εταιρείες, έτσι τρελιάρικο, διαφορετικό. Θα το παραγγέλνω για να βλέπω και στην πράξη πώς είναι οι ιδιαιτερότητες τους, τυχόν οι ιδιαιτερότητες αυτού του χρώματος. Δεν έκανα το ίδιο με το Pixel Watch, αποφάσισα να τον πάρω σε μαύρο, γιατί είναι πολύ πιθανόν να το κρατήσω το ρολόι, οπότε ήθελα κάτι πιο κλασικό, πιο συντηρητικό να έχω. Βγαίνει και σε αντίστοιχη απόχρωση. Το ρολόι βγαίνει σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις. Πλουράκια υπάρχουν 20 διαφορετικά που μπορείτε να βάλετε, αλλά τα βασικά του είναι μαύρο, κατά μαύρο που έχω στα χέρια μου, φιστική με σαμπανιζέ λουράκι, αλουμίνιο με λευκό λουράκι και αλουμίνιο με ανθρακή λουράκι. 20 διαφορετικά λουράκια και μέσα στη συσκευασία smart, small και large. Πολλές πληροφορίες, παιδιά, γι' αυτό και μπορεί να, έτσι, να μπερδεύομαι λίγο. Πάω να ξεκινήσω με το ρολόι. Είναι το πρώτο ρολόι, το unboxing του ρολογιού, είναι το πρώτο ρολόι που smartwatch που παρουσιάζει η Google. Το λειτουργικό σύστημα Wear OS το έχει δώσει σε διάφορους κατασκευαστές. Είναι η πρώτη φορά όμως που φτιάχνει το δικό της ρολόι. Και έχω εδώ πέρα το μαγικό κοπίδι, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολο και στις δύο συσκευασίες να το ανοίξετε χωρίς κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα το κάνω το κοπιδάκι για να γουστάρουμε. Και εδώ θα έλεγα, ή μάλλον όχι, εδώ θα το ανοίξω έτσι. Και πάμε να τσεκάρουμε μέσα τι έχει. Βασικά, ξέρουμε, το ρολόι έχει τα δύο λουράκια, large, small και έναν ασύρματο και έναν φορτιστή που πρέπει να το ακουμπάς πάνω. Ωραίο, στρογγυλό το smartwatch, μια χαρά, το βλέπω. Να πούμε ότι το πάχος του, να τσεκάρω και τις σημειώσεις μου, το πάχος του είναι 12,3 χιλιοστά, η διάμετρος της στρογγυλής οθόνης 41 χιλιοστά και το βάρος της συσκευής 36 γραμμάρια χωρίς το λουράκι. Ωραίο φαίνεται, μικρούλι, έτσι, σε μέγεθος, δεν ξέρω αν θα χρειαζόμουν κάτι της μεγαλύτερο, δεν έχει βγάλει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή η Google. Φουσκώνει εδώ αρκετά το πίσω σημείο. Ωραίο πάντως φαίνεται, το αφήνω στην άκρη και μέσα εδώ μπορώ να τσεκάρω. Έχει μια καρτελίτσα Google, έχει κάποιες άλλες πληροφορίες σε ό,τι αφορά κάποιες πρώτες λειτουργίες της συσκευής και κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση. Να πω, παιδιά, ότι και τις δύο συσκευές μου τις αγόρασα εγώ με πιστωτική κάρτα μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Google στη Γερμανία. Εκεί έχω έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος μένει μόνιμα, οπότε πλήρωσα εγώ το κινητό
από την Ελλάδα, μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να το στείλετε σε κάποια διεύθυνση Γερμανίας. Εμένα ο φίλος μου μένει στο Βερολίνο, του το έστειλα και όπως κάνει πάντα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πήγε την επόμενη μια-δυο μέρες μετά στην DHL, τα φτιάξε ένα πακετάκι, του ζήτησα απλό δέμα, 17 ευρώ πήρε και σε μία εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο το έστειλε και χθες πάλι Σάββατο σε μία εβδομάδα ήρθε στα χέρια μου. Μπορείτε και με 70-70 κάτι ευρώ να έρθει στα χέρια σας την επόμενη μέρα, αν είναι καθημερινή, αλλά δεν ήθελα να δώσω αυτά τα χρήματα και να πω ότι εκείνη την ημέρα που παρήγγειλα το κινητό, το Pixel 7 Pro, έδινε δώρο το ρολόι. Τώρα νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αν συνεχίζεται αυτή η προσφορά ή πολλούνται πλέον, πολλούνται το ρολόι ξεχωριστά. Και εδώ, να το ανοίξω, ωραία, μάλιστα, είναι το άλλο το λουράκι, βασικά είναι το small για πιο μικρούς καρπούς και ο φορτιστής που ουσιαστικά είναι, τον συνδέεις μέσω USB. Το συνδέεις μέσω USB, έτσι, και USB Type-C σε κάποιον φορτιστή ή σε κάποια υποδοχή του υπολογιστή σας και τσακ, έτσι λογικά θα φορτίζει. Είναι και λίγο μαγνητικός, έχει ένα μαγνητισμό για να μην γλιστράει εύκολα, αλλά δεν κουμπώνει και φοβερά. Ελληνικό μενού δεν πιστεύω ότι θα έχει, αλλά θα κάνω έτσι μια γρήγορη μακάρι. Πολσκή, Πορτυγής, Ρωμένιαν, δεν βλέπω κάτι. Έλα, κάπου εδώ είναι, κι όμως ελληνικά, τέλεια. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και ανοίξτε την εφαρμογή Google Pixel Watch. Κάτσε να το βάλω και στο χέρι, να τσεκάρω. Βασικά αυτόν τον λουράκι εγώ έχω μικρό καρπό. Η αλήθεια είναι αυτή, οπότε θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και το άλλο, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, για να μην καθυστερούμε, να το βάλω, το σφίξα αρκετά. Ωραίο φαίνεται στο χέρι. Gorilla Glass είναι το γυαλί μπροστά, έτσι, προστατεύει γρατζουνιές και άλλα. Ανοξείδωτο ατσάλι, ανακυκλωμένο κατά 80% το σασί της συσκευής. Αδιάβροχο, η οθόνη είναι AMOLED με έως 1000 nits φωτεινότητα και 300 ppi πυκνότητα pixels. Έχει αναγνώστη καρδιακών παλμών, μετρητή οξυγόνου αίματος, μετρητή ποιότητας ύπνου, έχει την έκδοση Wear OS 3.5 και όπως είπα έχω την έκδοση με το 4G που δεν λειτουργεί η Ελλάδα, αλλά έχει Wi-Fi και Bluetooth κανονικά. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε, να χρησιμοποιείτε το Google Wallet για να πληρώνετε άμα έχετε βάλει την πιστωτική σας κάρτα και έχει επίσης Fitbit, νομίζω η premium έκδοση για 6 μήνες, ελπίζω, λογικά δεν θα έχω πρόβλημα να τη χρησιμοποιήσω από Ελλάδα. Maps, YouTube Music, Google Assistant, Messages, ειδοποιήσεις, Gmail, Calendar, έχει μικρόφωνο, μεγάφωνο, έχει Google Assistant και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Μάλλον θα χρησιμοποιήσω το μικρότερο λουράκι που φαίνεται. Θα δούμε τι μπορεί. Τα βγάζω στην άκρη αυτά και πάμε στο τουμπανάκι εδώ. Όπως κάθε χρόνο αγοράζω ένα Pixel. Νομίζω το 5 δεν πρέπει να είχα αγοράσει. Πέρυσι αγόρασα το 6, όχι το 6 Pro. Φέτος ήθελα να πάω στο Pro. Έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια για την κάμερα. Τσίμπησε και πρωτιά στο DxO Mark, εντάξει, σας τα έχω πει αρκετές φορές, δεν ενθουσιάζομαι με αυτές τις βραβεύσεις, αλλά για όσους τις υπολογίζετε έτσι αρκετά, είναι σημαντικό. Να το λοιπόν το κινητό, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με αυτό το χρώμα, ήξερα ότι δεν θα μου αρέσει, η αλήθεια είναι όταν το παρήγγελνα, ήθελα όμως να το έχω πιάσει στα χέρια μου. Εδώ πέρα βλέπω ένα σαμπανιζέ, σαν gold, champagne gold θα το έλεγα. Εντάξει, δεν τρελάθηκα. Κάτι άλλο για τη συσκευή, για τη συσκευασία μάλλον δεν έχω να πω. 12256, μάλλον 12128 η έκδοση που έχω στα χέρια μου. Με τον
με τον επεξεργαστή Google Tensor G2 με Titan M2 Security Co-Processor. Δεν λειτουργεί, παιδιά, το 5G στην Ελλάδα, δυστυχώς. Αναγνώση τακτιλικών αποτυπωμάτων μέσα στην οθόνη. Από εδώ το πινάκι, από εδώ το σιρταράκι για την κάρτα SIM. Δέχεται και η SIM. Φαντάζομαι στην Ελλάδα θα λειτουργεί. SIM πλην ήχου και power button. Το ανοίγω. Ωραία. Ας το αφήσω αυτό εδώ. Φαίνεται το Pixel Pro. Curved οθόνη βλέπω. Με διαγώνιο 6,7 inches, LTPO OLED, με ανάλυση Quad HD Plus 1440x3120 pixel, 512 ppi και γρήγορο ρυθμό ανανέωσης από 10 έως 120 Hz. Η οθόνη είναι HDR με φωτεινότητα 1000 nits και maximum nits 1500. Gorilla Glass Victus μπροστά, Gorilla Glass Victus πίσω, ανακυκλωμένο αλουμίνιο, βάρος 212 γραμμάρια, πάχος 8,9 χιλιοστά και πίσω τριπλή κάμερα, που αυτό είναι το οποίο θα φαντάζομαι ότι θα με ενθουσιάσει τις επόμενες μέρες που θα το χρησιμοποιήσω σαν daily driver κινητό, με τον βασικό αισθητήρα 50 MP wide με οπτικό zoom 2x και f1.85, 12 MP ultra wide με f2.2, 48 MP telephoto με f3.5 οπτικό zoom 5x, ψηφιακό 10x και super res audio, super res zoom έως 30x, laser autofocus. Πρέπει να είναι αυτό εδώ πέρα στη μέση, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο αισθητήρες. Αυτός είναι ο telephoto. Αυτός πρέπει να είναι ultra και αυτός ο κανονικός. Αλουμίνιο βλέπω εδώ πέρα και εντάξει, ωραίο είναι, εντάξει, δεν τρελάθηκα, παιδιά, από χρώματα. Και η selfie είναι 10,8 MP με ultra wide και μπορεί να τραβήξει βίντεο 4K έως 60fps. Έχει και face unlock, επίσης 4K έως 60fps και η πίσω κάμερα, μαζί με ένα σωρό άλλες ωραίες λειτουργίες, τις οποίες μένει να τις δω όταν θα το χρησιμοποιήσω, όπως cinematic blur, καλές macro λέει τραβάει, real tone για πολύ καλό χρωματικό τόνο στο δέρμα, πιο φυσικός. Και αυτά, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, Ultra Wideband, στερεοφωνικά ηχεία, IP68 αδιάβροχο, μπαταρία 5000 mAh με φορτιστή όχι μέσα στο κουτί, αλλά μπορεί να προσφέρει, μπορείτε να αγοράσετε έναν, φορτίζει δηλαδή έως 30 W γρήγορα και μπορείτε να επιτύχετε φόρτιση, ας πούμε, μέσα σε 30 λεπτά στο 50%. Έχει και ανάστροφη ασύρματη φόρτιση, τρέχει Android 13, θα αναβαθμιστεί λογικά μέχρι το Android 16 και θα, πώς το λένε, ναι, θα έχει ελληνικά, οπότε όμως εγώ θα το συνεχίσω έτσι, και η Google υπόσχεται έως 5 χρόνια το λιγότερο security updates. Βλέπουμε λοιπόν επίσης μέσα στη συσκευασία το καλωδιάκι USB Type-C σε USB Type-C, έναν ανταπτοράκο, okay, για να έχετε USB άλλη σύνδεση, και εδώ το βιβλιαράκι της Google με κάποιες πληροφορίες σχετικά με το κινητό, οτιδήποτε άλλο απουσιάζει από το κουτί. Αυτά είναι λοιπόν, παιδιά, Google Watch με LTE, Pixel 7 Pro, γουστάρω που ξεκίνησα να τα δουλεύω. Χθες το βράδυ, χθες το μεσημέρι μάλλον ήρθαν, αλλά ήμουν πτώμα πραγματικά και δεν είχα χρόνο και όρεξη να στείνω έτσι βίντεο τώρα να τραβάω, αλλά ήθελα αυτό το unboxing να το κάνουμε μαζί, οπότε έκανα υπομονή και πέρασε η χθεσινή μέρα. Συνήθως δεν το συνηθίζω, δεν ξέρω, χθες ήμουν και κουρασμένος από ένα ταξίδι που είχα επιστρέψει και λέω δεν πειράζει, άστο, δεν θα το ευχαριστηθώ. Πάμε να κάνουμε το πρωί, σήμερα Σάββατο, το unboxing και στις δύο συσκευές και να ξεκινήσω, μάλλον Κυριακή είναι σήμερα, να ξεκινήσω το review από εδώ και πέρα. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, η τεχνολογία μας ενώνει, Pixel 7 Pro, Pixel Watch και stay tuned για το review. Bye bye!